Τώρα ήρεμα. Είναι λάθος το ήρεμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η καλεσμένη μου δεν είναι ένα ήρεμο κορίτσι. Είναι ένα κορίτσι που έχει μέσα του συνεχόμενα παίζει μία μουσική δική της, κεφάτη, ανεβαστική, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ κούκλα, είναι πολύ χαρούμενη, κάνει δεξιά και αριστερά τώρα με τη μέση, σε βλέπω από το ματάκι, χαμπάρι δεν παίρνεις. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη Τσολάκη! Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες είναι να μην τις κάνεις. Αδιαφορώ στο τι θα πει ο κόσμος και... Γεια σας! Η Ελένη μας, παιδιά! Το κορίτσι το όμορφο. Γεια σας. Ελένη μου. Σκίστηκα για σένα τώρα λίγο μέσα. Να ξέρετε. Σκίστηκες μωρό μου. Πραγματικότητα. Α, είναι αλλή. Όπα. Το είδες. Πολύ καλή. Για κάνε και τέτοια. Κάνε μου τέτοια, τι ωραία μεσημεριάτικα. Η Ελένη. Ελένη. Τι. Έχεις γίνει πιο εντυπωσιακή από ό,τι ήσουν, ε. Τι σε έθρεψε ο γάμος. Δεν ξέρω, γιατί το λες αυτό. Είσαι πιο. Μου πάει που μεγαλώνω, ε. Πόσο είσαι, παιδί μου, εγώ 22. Εσύ. Έφτασα τα 23. Πήγες 23. Μη επανάθεμα. Όπο, μονόδρομος, μονόδρομος. Λέει, εγώ να σου πω την αλήθεια μου, όταν διάβασα ότι παντρεύτηκες, παντρεύτηκες και παντρεύτηκες, λέω παντρεύτηκε, πώς της ήρθε. Ήτανε όντως τόσο ξαφνικό όσο νομίζω εγώ ή εσύ το προγραμμάτιζες. Για μένα ξαφνικό δεν ήταν, ούτε το προγραμμάτισα. Το νιώσα και λέω θα το κάνω, γιατί γενικά στη ζωή ό,τι νιώθω είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και... επειδή το ένιωθα πάρα πολύ, ήμουνα πάρα πολύ καλά, λέω do it. Και το έκανες αλήθεια. Το έκανα το τέρας. Το... είναι ωραία. Είναι ωραία, είναι όμορφα, είναι ωραία, ξέρεις, η συντροφιά. Εγώ είμαι βαθιά συντροφικός άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει. Κρυάρι. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Μάλλον είναι ο καρκίνος εκεί που λειτουργεί κάτι σε μένα, γιατί έχω οροσκόπο. Αυτό είναι. Συντροφικότητα αυτό. Να καταλάβουμε τα κρυάρια, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Να τα λέμε τώρα κάποια πράγματα. Έλα, τι γλυκός που είναι. Είναι πολύ γλυκός. Τι γλυκό, το ξέρω. Το γιατί το ξέρω. Μήπως το ξέρω. Το ξέρεις. Μην ανησυχείς, ενώ το ξέρω. Αλλά, νομίζω δεν το ξέρεις. Μήπως το ξέρω όμως. Μήπως το ξέρεις. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Μάλλον το ξέρεις. Το ξέρεις. Και σαν να το ξέρω, νιώθω. Το ξέρεις από ψες. Το ξέρεις από ψες. Μήπως το ξέρω από Θεσσαλονίκη είναι. Όχι, από Αθήνα. Ωραία, δεν το ξέρω, εντάξει. Νόμιζα ότι Θεσσαλονίκη ήταν. Αλλά μπορεί και να το μάθεις. Αχα, να τα, τα καλέσματα. Εσείς τώρα μένετε μόνιμα εδώ, γιατί εσύ κάπως όταν παρακολουθώ κάτι story, hometown, love, Θεσσαλονίκη, like, a streamer, born, a streamer, είσαι συνεχώς πάνω. Ανεβαίνω μια φορά το μήνα οπωσδήποτε. Ναι. Σίγουρα για να δω τους γονείς μου, γιατί το νιώθω και το κάνω. Δεν έχω κόψει, ρε παιδάκι μου, ακόμα τους δεσμούς με την πόλη, καταλαβαίνεις. Δηλαδή οι φίλοι μου είναι εκεί, τα στέκια μου είναι εκεί, εκεί αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Εκεί, όταν δεν είμαι καλά, πάλι εκεί θέλω να γυρίσω. Εδώ δεν το έχεις κάνει αυτό καθόλου, δηλαδή. Όχι τόσο πολύ. Μήπως δεν θες, παιδί μου, καλό. Θέλω, αλλά δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί. Ίσως επειδή ήρθα σε πιο μεγάλη ηλικία. Δηλαδή ήρθα όταν ήμουν 26 χρονών. Εντάξει. Το έχω είπα την πραγματική μου ηλικία. Λάθος. Όχι, γυρίστε πίσω, παιδιά, ισχύει. Γυρίστε 16, μια δύσκολη ηλικία. Εντάξει, δεν ήσουν και τόσο, η αλήθεια. Δεν ήσουν και τόσο μεγάλη. Είχες κάνει τις παρέες σου. Μήπως ένιωθες ότι θα τους πρότιδες αν έκανες ξαφνικά και εδώ πέρα ένα μικρό χωριό δεύτερο. Όχι, μωρέ, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα μπορώ να ξανανοιχτώ, να σου μιλήσω για τη ζωή μου, τη δική μου, ας πούμε, κανονικότητα, πραγματικότητα. Αυτό λίγο με πίεζε. Και ο μόνος άνθρωπος που ήρθε πραγματικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, είναι ο Δημήτρης Παπανώτας. Που είμαστε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Για πάντα μαζί! Τα φιλιά στο παλικάρι αυτό, αυτό το παλικάρι. Το παιδί. Παιδί. Για πάντα. Παιδί για πάντα, το γνωρίζω. Παιδί, είναι παιδί ο Δημήτρης. Είναι φοβερό παιδί. Είναι όμως. Παιδί. Η απόφασή σου να αποχωριστείς το πάρα πολύ πρωινό ξύπνημα στο happy day, και να πας να κάνεις κάτι δικό σου. Πώς ήταν αυτό για σένα, γιατί ακριβώς επειδή λες ότι δένεσαι, συνδέεσαι, φαντάζομαι ότι και με αυτούς τους ανθρώπους ήταν αρκετά τα χρόνια που ήταν μαζί. Ήτανε, στην εκπομπή. Ναι. Είχατε ένα δέσιμο. Αυτό δεν ξέρω τι κάνατε μετά, αν βγαίνατε για φαγητό, δεν με ενδιαφέρει. Ενώ όμως το καθημερινό και μόνο αυτό που είναι κάπως έρχεσαι κοντά. Πώς το πήρες απόφαση να πεις, ωραία, και τώρα θα φύγω, γεια σας. Όχι εύκολα. Συναισθηματικά ήταν δύσκολο. Αλλά ένιωθω ότι πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα. Ξέρεις, καμιά φορά αισθάνεσαι όταν ένας κύκλος κλείνει ότι βέβαια πρέπει να βάλεις το τέλος. Ότι έχω δώσει ό,τι μπορούσα εκεί. Ότι έδωσα ό,τι μπορούσα, ότι πήρα ό,τι ήθελα να πάρω, βέβαια, ό,τι μπορούσα να πάρω και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω ένα ακόμα βήμα, ένα άλλο βήμα. Και μετά έφυγες και από το κανάλι, παιδάκι μου. Πολλές αποφάσεις. Βέβαια, μεσολάβησαν 2 χρόνια. Κα, δεν πειράζει. Και αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση.
Αλλά επειδή έφυγα με καλή καρδιά και με τους ανθρώπους εκεί τα βρήκαμε, τα συζητήσαμε, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τη δεδομένη στιγμή κάτι άλλο θέλαμε ένας από τον άλλον. Πολύ ωραίος. Είπαμε ότι μπορεί στο μέλλον να τα ξαναπούμε όμορφα και ωραία. Τους αγαπώ πάρα. Δεν είναι και πάρα πολλά πολύ τα κανάλια, Ελένη μου. Μπορεί να τα ξαναπείτε στο μέλλον. Κάνουμε κάποιες βόλτες, μην νομίζεις. Σωστά κάτι δηλαδή. Πάντα σκέφτομαι ότι στη δουλειά που κάνουμε δουλεύουμε για την επόμενη δουλειά μας και για τον επόμενο εργοδότη μας. Ένα χειροκρότημα σε αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δουλεύεις πάντα για την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή που ζεις την έχεις δουλέψει από προηγουμένως. Από την προηγούμενη, αυτό ακριβώς. Και όταν σου είπανε, Ελένη μου, εμείς εδώ πέρα σαν κανάλι του Φαγλήρου, με 4 γλάμδα, σε σκεφτόμαστε μαζί με τον Γιώργο Τολιάγκα. Θέλω να πεις τα 4 πρώτα δευτερόλεπτα. Τα 4 πρώτα δευτερόλεπτα. Ωραία. 4. Πολύ, πολύ ωραία. Τον Γιώργο, πώς τον έβλεπες? Θέλω να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Εγώ γενικότερα, επειδή ποτέ στην Αθήνα δεν έχω κάνει και φιλίες και δεν έχω έρθει πιο κοντά με ανθρώπους, αλλά συμπαθούσα πάρα πολύ ή αντιπαθούσα ανθρώπους τηλεοπτικά, όπως όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Με τον Γιώργο πάντα είχα αυτό ότι τον θαύμαζα για αυτό που μπορεί να κάνει, που είναι τόσο ευθύς, ειλικρινής. Θα πει την άποψή του, δεν θα τη στρογγυλέψει. Φυσικά, είναι μια αλήθεια που λείπει, αισθάνομαι, από την τηλεόραση. Η αλήθεια του καθενός και το να μπορείς να την εκφράζεις και να τη λες. Αλλά πάντα λίγο κάτι με φόβιζε μέσα μου. Ιδιαίτερα, ξέρεις, είναι αυτό και με τον Δημήτρη το έχω. Διασκεδάζω πάρα πολύ να μιλάνε για τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να μιλήσουν για μένα. Όχι, ευτυχώς να είσαι παρούσα παρά να είσαι θέμα. Το συζητώ. Πας και δουλεύεις καλύτερα και ηρεμεί το κεφάλι σου από το να γίνεις θέμα. Θεώρησα πάρα πολύ καλή τη συγκυρία να δουλέψω με τον Γιώργο Γιάγκα και στο λέω πραγματικά γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ τηλεόραση, πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι σχολείο πραγματικό και σχολείο δεν είναι μόνο τις 2 ώρες που είμαστε στον αέρα. Σχολείο είναι και πίσω από όλο αυτό, γιατί όλο αυτό θέλει και ένα στήσιμο. Μια προετοιμασία. Και αισθανόμουν επίσης ότι ήθελα να νιώσω ασφάλεια φέτος. Και αυτή την ασφάλεια τη νιώθω, ναι. Είσαι ικανοποιημένη από την παρουσία σου στην εκπομπή? Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Όχι αν είσαι καλή σε αυτό που κάνεις, παιδί μου. Αυτό το κρίνετε εσείς. Και μας κοιτάει. Και κλαίει. Το πίνετε, είμαι, δεν είμαι. Είσαι ενώ ικανοποιημένη. Ο χρόνος που σου έχει δοθεί είναι οκ για σένα, σου αρέσει αυτό? Ήταν αυτό. Για να πάω να μιλήσω, όχι τίποτα άλλο. Πάω να τον πιάσω από τον Καρύτσαυλο. Πες μου, μίλα. Κοίταξε, δηλαδή, είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι όταν σε μια παρέα είναι ο Γιώργος Γιάγκας, ο Δημήτρης Παπανώτας, η Κατερίνα η Γκαγκάκη. Η Κατερίνιό μου. Είσαι εσύ, είναι και η Κάια, ένα νεοκορίτσι. Δηλαδή είστε 5 άτομα. Καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πάντα είναι δύσκολος να βρεθεί, θα έλεγα. Γιατί πολλές όλοι φορές, ανάλογα. Επειδή όμως το έχεις κάνει εσύ και στο παρελθόν, πάλι και στο εγώ Happy Day. Εγώ τον βρίσκω το χρόνο. Αυτό μου, ήθελα. Χώρο, μη έτσι, να μην αγωνόμαστε. Εγώ θα επιβιώσω. Είσαι μια χαρά. Έτσι. Ισχύει αυτό που. Μ' αρέσει πολύ κάποιες εκφράσεις που είναι πολύ έτσι πασέ και πολύ αυτό. Ίσχυε αυτό που έκανε στους διαδρόμους. Oh. Ότι θα είσαι η παρουσιάστρια του Αγρότης Μόνος Ψάχνει. Αυτό ήθελα να σου πω και πριν, ότι η πρόταση από τους ανθρώπους του Sky ήταν το συνολική. Ναι, και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γιατί ο Αγρότης. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε καθόλου. Είναι ο Αγρότης εκείνος του Αλφα. Αυτό δεν τον έκανε η Χριστίδου. Με τη Σύση. Το αλλά σε καμία σχέση πια, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Αναβαθμισμένος διαφορετικός. Όχι. Εντάξει, πλάκα. Για την ελληνική τηλεόραση. Ναι. Αναβαθμίστηκε λοιπόν το φορμά το ξένο. Βεβαίως. Τι διαφορετικό θα έχει? Θα είναι πιο ντοκιμαντέρ, θα είναι πιο ταξιδιωτικό, θα είναι πιο σήμερα, 2019, σημερινό. Και νομίζω ότι επειδή η μοναξιά είναι βασικό στοιχείο της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και ένα παραπάνω ανθρώπων που ζουν στην επαρχία και έξω από τις μεγάλες πόλεις, θέλουμε να δώσουμε την ελπίδα ότι υπάρχει η συντροφικότητα, η αγάπη, αυτά τα ωραία πράγματα και τα συναισθήματα. Είναι πολύ γλυκά η Ελένη, παιδιά. Εσύ πολύ γλυκά. Γλυκά. Είσαι γλυκά. Ορκίζω. Ορκίζομαι, είσαι πολύ γλυκά. Νιώθω και μια οικειότητα διανόητη γιατί η Θεσσαλονίκη, το έχουμε ξαναπεί, μπορεί να μην αρέσει, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά μας, πέρα από το πολύ βάψιμο, ωραία, είναι ότι υπάρχει μια οικειότητα. Είναι σαν να γνωρίζεσαι με τον άλλον. Το παρακολουθείς αυτό στα μάτια, είναι αλλιώς το βλέμμα. Αυτό πότε θα ξεκινήσει? Αυτό θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό τη σεζόν, δηλαδή τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Εκεί θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά γυρίσματα. Θα το συντονίσω λίγο Σαββατοκύριακα. Μερικές μέρες θα λείπω και από την εκπομπή. Θα έχει πολλά ταξίδια από εδώ και πέρα. Ωραία, για μένα. Ωραία, παιδί μου. Αλλά ξέρεις τη χαρά που την έχω να γυρίσω, ας πούμε, την Ελλάδα. Τι μου λες, παιδί. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα. Να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους, να δω τη ζωή τους, πώς ζουν την καθημερινότητά τους. Και έχεις αυτό, ειλικρινά, το έχεις το κομμάτι που θα μπορέσεις να κάνεις τον άλλον να σου ανοιχτεί και να σου πει 4 πράγματα. Γενικά κρατάς μυστικά? Γενικά κρατάω μυστικά, ναι. Έκανες μια μικρή παύση.
Ειδικά γενικά, ειδικά όχι. Ειδικά άμα θέλω και θα στερεύω πάνω από τα μυστικά σου. Κρατάω τα δικά μου, ναι. Τον αλωνών το λέω. Όχι, θέλεις με πολύ καλή φίλη. Κρατάω. Στο σπίτι, πώς μπορώ να σε φανταστώ, για δώσε μου τρεις εικόνες σου. Όπως με ξέρεις και εκτός σπιτιού. Χορεύεις σαν την τρελή μου σπίτι, δεν τον αφήνεις εσύ τον άνθρωπο να ερεμήσει, μπαίνει το μυστικό. Όταν κοιμάμαι. Όταν κοιμάσαι πολλές ώρες. Όχι, κοιμάμαι λίγες ώρες. Έχετε κατοικίδιο. Όχι. Θα κάνετε παιδί. Πρώτο Θεό, να το φέρει ο Θεό. Ναι, όχι, ενώ όχι τώρα αύριο. Καλά, μπορεί και σήμερα, αλλά δεν ξέρει. Το μην το κάνει σήμερα και τα τρέχει με την κυρία Τούρλα στον αγρότη. Δεν είναι ωραία να πει. Ευχαριστώ για τον προγραμματισμό, θα το ακούσω. Αυτό προγράμματισα. Άρα λοιπόν τώρα θα λέγαμε, αν σε ρωτούσαμε έτσι για ένα καφέ, εμεί γνωριζόμαστε χρόνια και πήραμε. Ρελένη, πώ είσαι σε αυτή τη φάση τη ζωή σου. Ρενικό, είμαι καλύτερα από ποτέ, μπορώ να σου πω. Τι ωραία. Αλήθεια στο λέω. Τι ωραία. Αισθάνομαι αυτή τη χαρά που μου είχε λείψει να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω στη δουλειά μου. Αισθάνομαι ότι συναντάω αυτούς τους ωραίους ανθρώπους και περνάω τέλεια. Αισθάνομαι ωραία στο σπίτι μου, έχω την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Έχουμε όλοι, είμαστε καλά, δηλαδή δεν ζητάω τίποτα παραπάνω. Και το κάνω το σταυρό μου, γιατί με αυτά που ακούω κάθε μέρα το σταυρό μας πρέπει να κάνουμε. Θα το κάνεις το σταυρό. Τι να κάνεις, θα το κάνεις το σταυρό. Ωραία, άκου τώρα. Ωραία. Θα τραγουδήσω. Όχι. Γι' αυτό ήρθα, ρε παιδιά. Α, ο λάθος. Τζάζτε του, όπως θα γίνει στο Open. Όχι, εδώ λοιπόν. Εμείς έχουμε το The Voice που ξεκινάει, παιδιά. Ξεκινάει το The Voice. Αύριο ξεκινάει το The Voice, το ξέρεις. Ναι. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Άκου τώρα αυτό τι παιχνίδι είναι. Αρχικά δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που φτιάξαμε. Έλα, χειροκροτήστε, έχει γίνει κόπος. Το έχουν κάνει οι άνθρωποι. Τέλειο, τέλειο. Το παιχνίδι αυτό λέγεται στα εξωτερικά Ρουζ Ρουλέτ. Και στην Ελλάδα λέγεται Ρουζ Ρουλέτ, επίσης δεν είχαμε άλλο όνομα να βρούμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, κοίτα τι γίνεται τώρα. Εδώ πέρα μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν, τα τριγωνιδοειδή και άλλα, υπάρχουν όχι σε όλα κάποια προϊόντα μακιγιάζες. Make-up. Ναι. Ωραία. Θα γυρίζει ένας-ένας τον τροχό. Μην στη συνέχεια. Όχι, ένας-ένας-μία. Ένας, φαντάζεσαι, μεθαύριο εδώ. Τι κάνετε ακόμα, γυρνάμε τον τροχό. Το γυρνά και όπου σταματήσει, αυτό σταματήσει, ανοίγει το αυτό του. Ναι. Δεν ακούστηκε ωραία, αλλά κατάλαβε τι εννοώ. Και αν έχει μέσα ένα τσιντζιρί, το παίρνει και βάφει τον άλλον. Ωραία. Όπως θέλει. Όπως μπορεί. Τι θες, δώσουμε θέμα. Όχι, όπως θέλει. Α, τι ωραίο φούξια, δεν φεύγω. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσει πρώτη που είσαι καλεσμένη. Να ξεκινήσω. Όχι, μην πάθεις τρέλα. Δεν ξέρω. Είναι αυτό. Όχι, μην πάθεις τρέλα. Είναι καινούριο, μη φύγει και τρέχουμε. Εντάξει. Αυτό ήταν αστείο. Δώσε μία. Α, έδωσες πάρα πολύ. Θα φύγουμε μεθαύριο. Άρα είσαι εδώ. Άτιμη γυναίκα, αυτό είναι. Και εγώ πάω να πάρω αυτό. Ωραία. Κολλητούλα. Λοιπόν, θα πάρεις το μολύβι. Μολύβι χιλιών. Ναι. Θα σου βάλω. Ναι, αγάπη μου, χαίρεσαι. Πολύ ωραία. Κάνε μου μια. Απλά είναι εντυπωσιακά. Μην είναι. Κάντα τζούσι. Θες να στα φουσκώσω λίγο ή θέλει να είναι. Πιστεύει έχω ανάγκη να μου τα φουσκώσει ή να σβήσουμε την πάνω γραμμή. Όλοι έχουμε ανάγκη να τα φουσκώνουμε. Αν και δεν είναι το χρώμα σου. Εκεί κόλλησα μόνο. Γιατί κατά τα άλλα την περνάω τη γραμμή εγώ το βράδυ. Είναι χειμερινό. Έκαλα τώρα καιρό. Μην κάνεις 100 ώρες όμως. Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Κάνουμε... Μην κάνεις τον μπουλούμπα ή τελείωνε. Τώρα κάντε εκεί. Αυτό το ίσα μου. Ίσα του. Ωραίο. Ωραίο. Ό,τι και να κάνω πια εσείς. Ανώδυνο ήτανε. Κάση και να σου δείξω πώς παίζει το παιχνίδι. Απλά να πέσω κάπου θέλω. Να έχει δηλαδή κάτι μέσα. Θα το πάρω το άσπρο. Θα το πάρω το άσπρο. Πάρα πολύ ωραία, Ελένη μου. Μου ήρθες χλωμή, αλλά θα σε σάξω εγώ. Και ξαφνικά κλόουν. Θα δούμε τώρα. Εγώ τώρα, παιδιά, παίζω το παιχνίδι, έτσι. Νίκο, με αγάπη, ρε Νίκο. Το έλα εδώ. Με αγάπη, τι είναι αυτό. Έλα εδώ. Τι έχω να βάψεις. Έλα εδώ, μη είστε να χωριέσαι. Όλα θα είναι καλά. Αρχικά δεν είναι ωραίο να είναι ομοιόμορφο, γιατί ο κόσμος βαριέται, περιμένει. Εδώ βάζει. Όχι. Είσαι καλά! Έλα, παιδί μου, δύο λεπτά να. Αφού έχω φανταστεί κάτι πάρα πολύ ωραία. Ρε Νίκο, γιατί με κάνεις αλυδιάνο. Κόνο έτσι. Κάτσε να κάνω μια ωραία. Για να... Αυτό τώρα ξέρεις πόσο κόβει. Θα είσαι άλλος άνθρωπος. Ναι, όλοι. Ωραίο, ωραίο. Τώρα θα δεις τα πάνω. Άμα δεν ανάψουν τα αίματα. Εγώ. Πρόσεχε, μωρό μου, καλό. Πρόσεχε, παιδί μου. Βλέπει ο μπαμπάς μου. Ζει ένας άνθρωπος. Είσαι στο μαύρο. Πάρ' το μαύρο. Πάρ' το μαύρο. Πόπο κενό, τι ωραία, τι ωραία! Δεν έχεις σε όλα. Δηλαδή μπορεί έχεις να είσαι... αυτά που πετυχαίνεις εσύ. Όχι, να, κενό, τι ωραία, τι ωραία! Τι θα ξεβιδωθεί αυτό, το νιώθω. Προσέξτε τα γόνατά σας. Λοιπόν, τι, εδώ κάτω. Είσαι. Άντε... Oh.
Όπου θες. Μετά σκέφτηκε ότι σου λέει, α, δεν το βάζουμε εκεί που πρέπει. Εδώ που έχει χώρο. Γράψε κάτι. Γράψε κάτι. Γράψε το τηλέφωνο σου. Περίμενε. Άτιν, άτιμη τη γυναίκα του πατέρα. Πονάμε, κυρία μου, πονάμε. Καρδιά. Καρδιά. Θα φας ξύλο, ξέρω που είναι. Ρίξτε εδώ. Κάτι ωραίο τώρα θέλω να έχει. Κάτι ωραίο τώρα θέλω να έχει. Κάτι ωραίο θέλω να έχει. Αχ, γρήγορα, άτιμη γυναίκα, άτιμη γυναίκα, άτιμη γυναίκα. Κάσε ωραία. Έλα εδώ. Α, έχει, έχει. Πού? Μην κάνεις την Κινέζα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κάτι σαν σκιά. Θα κλείσω τα μάτια. Και άμα σε πιάσω, δεν θα μου γλιτώσεις. Αλλά θα χορτάσω. Αυτό το ήθελα. Σου πάει πάρα πολύ με τα μάτια. Το ήθελα. Έγινα. Κυρίες και κύριοι, Ελένη Τσολάκη.